Την αντίθεσή της έδειξε η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων, Βάσο Κάκλα, σε έναν χαρακτηρισμό που αποδόθηκε στους Έλληνες μαθητές στα πλαίσια της εκδήλωσης που διοργάνωσε η Τρικαλινή Λέσχη Προβληματισμού. Πιο συγκεκριμένα, η εκδήλωση αυτή έλαβε χώρα την περασμένη Πέμπτη και έφερε το όνομα της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης και της Παιδείας, όπου ένας Έλληνας ερευνητής του ΜΙΤ αποκάλεσε τους Έλληνες μαθητές τενεκέδες, με την κυρία Κάκλα να δείχνει αμέσως την αντίθεσή της στον χαρακτηρισμό αυτό, ζητώντας μάλιστα να τον ανακαλέσει, κάτι που ωστόσο δεν έγινε. Τα παιδιά δεν έχουν στοιχειώδες γνώσεις. Το ελληνικό λύκειο παράγει τενεκέδες. Και δεν θα μιλήσουμε για τις άριστες περιπτώσεις, διότι οι άριστες περιπτώσεις είναι ένα μικρό ποσοστό. Η πλειοψηφία είναι τενεκέδες αυτή τη στιγμή. Γιατί? Διότι το Λύκειο δεν είναι ένα αυτόνομο σχολείο. Το Λύκειο είναι απλώς η πόρτα για να πάμε σε μια οποιαδήποτε σχολή, είτε αυτή λέγεται ηλεκτρολόγος μηχανικός του Μετσοβίου, είτε αυτή λέγεται ιατρική Αθηνών, οι δύο σχολές με τις μεγαλύτερες βάσεις που παίρνουν τους καλύτερους μαθητές όλης της χώρας, είτε αυτή λέγεται αεροδιαστημική τεχνολογία στα ψαχνά ευρείας. Η Διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανέρτησε σε μια δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, δείχνοντας την οργή της που σε αυτόν τον νεαρό φοιτητή δόθηκε χρυσό βραβείο από το Πανεπιστήμιο του Εξωτερικού. Στην ανάρτησή της, η κυρία Κάκλα δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στο χειροκρότημα των γονιών των παιδιών στο άκουσμα αυτού του χαρακτηρισμού, που μειώνει την προσπάθεια των μαθητών που καθημερινά δίνουν το δικό τους αγώνα για να κερδίσουν ένα καλύτερο αύριο. Εγώ θέλω, θα μου επιτρέψετε, δεν είπα καμία τοποθέτηση. Θα παρακαλούσα τον κύριο Πρελέτζα να πάρει πίσω το ότι τα παιδιά μας επόφευκτοι και γίνονται ενεγέννες. Ξέρετε, ακούγεται. Λοιπόν, νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δεν το λέω. Επειδή όμως πιστεύω και θέλω να σας πω ότι βάλατε κάτι σαν μια διάσταση. Όλο αυτό το τράβηγμα, το ψηλά που πρέπει να φτάσουμε, τις υπερβάσεις που πρέπει να κάνουμε, την αλλαγή που πρέπει να κάνουμε, που είμαστε όλα μαζί σας απολύτως, τα άχρηστα, τους κερδούς του τουλάχου που πρέπει να πετάξουμε κάποτε σε κοινωνία, να τα κάνουμε, συμφωνώ, αλλά δεν πρέπει να χάσουμε την ηθική μας. Η εκπαίδευση έχει ένα στοιχείο ηθικής, που αν χαθεί, νομίζω πάμε σε μια εξαγρίωση. Και να διορθώσω, η Άννα Διαμαντοπούλου ήταν μια εξαιρετική υπουργός. Οι διαφορίες μπορεί να υπάρχουν, αλλά έκανε κάτι, επιχείρησε κάτι σε εποχές που δεν γίνονταν, που ήταν πραγματικά ένας άνθρωπος. Το τι γιατί κρεμίστηκε μετά, θα ήταν πολύ περίεργο να κρεμιστεί την Ελλάδα. Όλα γίνονται για να κρεμίζονται την επόμενη. Και όταν είναι σωστά, τόσο πιο γρήγορα κρεμίζονται.